Κύριε Μανατίδη, έχετε καταλήξει στα ονόματα, δεν θέλω να πείτε φυσικά και δεν θα τα ρωτούσα, των αντιπεριφερειαρχών. Ναι. Καταρχήν, έχω κάνει μία δουλειά βάσης, δηλαδή τι έχω κάνει. Πήρα το οργανόγραμμα της περιφέρειας, είδα τις αρμοδιότητες κάθε διεύθυνσης, διαπίστωσα ότι υπήρχαν τμήματα μέσα σε διευθύνσεις που θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού. Έσπασα λοιπόν το οργανόγραμμα. Και ανάλογα με τα συναφή αντικείμενα, τα ομαδοποίησα, εκεί όπου χρειαζόταν βέβαια, και το επόμενο βήμα ήταν να δω σε αυτή την ομάδα των αρμοδιοτήτων ποιο προφίλ ταιριάζει. Και αντίστοιχα έτσι, είναι εύκολο κανείς να προσδιορίζει τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν ένα ρόλο. Όλοι είναι ικανοί, αυτή, ναι. Όλοι είναι ικανοί εννοείται, δηλαδή δεν έκανα αυτό που ίσως γινόταν μέχρι τώρα. Θα κάνω αυτούς αντιπεριφερειάρχες και μετά να δω τι θα κάνουν. Έκανα το ανάποδο εντελώς. Γιατί πρέπει να είμαστε, δηλαδή πρέπει οι αρμοδιότητες να σχετίζονται με το έργο. Θα πρέπει δηλαδή ο κάθε αντιπεριφερειάρχης να έχει μπροστά του να βλέπει διευθύνσεις και ανθρώπους. Άρα αλλάζουν, θα αλλάξουν κάποια αντικείμενα, δηλαδή ναι. κάποιες αντιπεριφέρειες, παράδειγμα. Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν στα θέματα της εκπαίδευσης. Που λέγαμε παιδεία. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτά θα αλλάξουν. Νομίζω ότι είναι ένα λειτουργικό σχήμα έτσι όπως το έχω σχεδιάσει. Είναι αυτονόητο ότι μελετήθηκε, δηλαδή είδα από τον κανονισμό ακόμα τι αρμοδιότητες έχουν και τα υποτμήματα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, για να δω πραγματικά το αντικείμενο της του κάθε τμήματος, της κάθε διεύθυνσης, της κάθε γενικής διεύθυνσης, για να μπορώ να δω ποια κομμάτια από αυτό μπορούν να πάνε. Ουσιαστικά λέτε πραγματικά.